Εδώ θέλω να σας πω ότι στα 22 χρόνια της καριέρας μου στο χώρο της τηλεόρασης δεν έχω δει κάτι αντίστοιχο. Ίσως έχω δει κάτι αντίστοιχο με κακοποίηση βρεφών. Κακοποίηση βρεφών όμως βίντεο του εξωτερικού δελτίου. Στην Ελλάδα κακοποίηση παιδιού στην κάμερα δεν έχω ξαναδεί. Και θέλω να σας πω, δεν θα σας πούμε σε ποιο μέρος της Ελλάδας είναι για να προστατέψουμε το παιδί. Είναι σε κάποιο μέρος της Ελλάδας. Ο πατέρας συνελήφθηκε, οδηγήθηκε στη φυλακή. Εντάξει. Αυτή είναι η 14χρονη κορούλα του με το ροζ. Είναι η 14χρονη κορούλα του. Αυτός είναι 55 χρονών. Έχει 4 παιδιά με τη σύντροφό του και άλλα 4 παιδιά από το πρώτο γάμο. Το τι καταγγέλει η οικογένεια, το τι λέει η σύζυγος, 18 ολόκληρα χρόνια. Είχε ζώσει το σπίτι με κάμερες μέσα. Τους κατέγραφε, δεν τους άφηνε να βγουν από το σπίτι. Δεν άφηνε τη γυναίκα του να πετάξει ούτε τα σκουπίδια. Δεν άφηνε τα παιδιά του να πάνε στην παιδική χαρά. Παρά μόνο στο σχολείο. Όπως καταγγέλουν και όπως καταγγέλλεται, τα έδερνε και τα κακοποιούσε για πάρα πολλά χρόνια, ζούσαν κάτω από καθεστώς τρόμου. Γιατί καθυστέρησε η μαμά? Είναι πολύ σωστό το ερώτημα. Είναι πολύ σωστό το ερώτημά σας και θα σας πω το εξής. Πρέπει να καταλάβουμε την ψυχολογία των ανθρώπων που κακοποιούνται. Δεν είναι όλοι δυνατοί. Δεν είναι όλοι. Σκέφτεστε τι θα κάνατε εσείς. Μη σκέφτεστε μόνο τι θα κάνατε εσείς. Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται, που δεν τολμούν, που έχουν μάθει να δέχονται την κακοποίηση, που η κακοποίηση γίνεται μέρος της ζωής τους. Ζουν με ένα παθητικό τρόπο κακοποιούμενοι για πάρα πολλά χρόνια. Δεν θα αφήνατε εσείς. Πρέπει να περάσουμε το μήνυμα να σταματήσει αυτό. Να περάσουμε το μήνυμα στους ανθρώπους που κακοποιούνται, στα παιδιά, στις μητέρες. Μη φοβάστε να το καταγγείλετε. Μη φοβάστε. Μη φοβάστε. Είναι αδιανό... Θέλω να σας πω ότι εγώ το έχω δει το βίντεο έτσι όπως είναι στην πραγματικότητα. Έκλαιγα όταν το είδα. Έκλαιγα. Έκλαιγα, είχε πάρει το κεφάλι του παιδιού, το χτύπαγε στο πάτωμα και είχε βάλει το πόδι του κάτω και το πάταγε 100 φορές το λαιμό. Ξέρετε πώς τον πήρανε χαμπάρι? Το παιδί αυτό θα κακοποιεί το ακόμα για πολλά χρόνια. Ξέρεις πώς τον πήρανε χαμπάρι? Το παιδί κατέληξε στο νοσοκομείο με μαύρα μάτια και χτυπήματα. Και επιτέλους κάποιος, όχι δεν το βρίσκω. Η κάμερα την είχε βάλει ο ίδιος, έπεσε στην παγίδα του εαυτού του. Αυτός τους κατέγραφε. Αυτός τους κατέγραφε. Αυτός τους κατέγραφε. Το παιδάκι δεν έχετε καμία ιδέα και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα για την ψυχολογία των ανθρώπων που δέχονται παθητικά την κακοποίηση. Δεν έχετε ιδέα, πιστέψτε με. Λοιπόν, σε λίγο θα πούμε περισσότερα.